Ας υποθέσουμε, κυρία Γεννηματά, ότι είστε αύριο Υπουργός Εξωτερικών σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και σας ενημερώνουν ότι 10.000 μετανάστες πλέουν με τις βάρκες τους προς τα ελληνικά νησιά. Τι ακριβώς θα πράξετε? Κυρία Ζαχαρέα, δεν θα περιμένω να ακούσω ότι έρχονται 10.000 μετανάστες στα ελληνικά νησιά. Πρέπει να δράσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα, αυτούς τους τελευταίους 7 μήνες, ήταν η αδράνεια της κυβέρνησης. Ακούσαμε απίστευτα πράγματα. Ότι οι μετανάστες λιάζονται, ότι εξαφανίζονται. Ακούσαμε ακόμα ότι ενισχύουν οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες. Το συμπέρασμά μας είναι ότι αδράνησαν, ότι δεν έκαναν όλα όσα έπρεπε, έχασαν σημαντικούς πόρους. Πριν απ' όλα, αν αύριο είμαστε στην κυβέρνηση, πρέπει να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εδώ πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι ελληνικό. Πρέπει να γίνει επιμερισμός. Δεν αντέχει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει μόνη της το πρόβλημα και δεν αντέχει να αντιμετωπίσει το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Από την άλλη μεριά, έχουμε ζητήσει εδώ και μήνες να υπάρξει διακομματική συνεργασία, γιατί έπρεπε να υπάρξουν υποδομές και μεθαύριο φαίνεται ότι υπάρχουν βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα των προσφύγων. Η χώρα, με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν θα είναι έτοιμη, δεν θα έχει τη δυνατότητα να στείλει ανθρώπους σε άλλες χώρες, γιατί δεν έχει στήσει τις υποδομές και δεν έχει αξιοποιήσει χρήματα για να μπορέσει να προχωρήσει τις διαδικασίες και να ξεχωρίσει ποιοι είναι αυτοί που είναι πρόσφυγες, που δικαιούνται άσυλο, και ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να γυρίσουν πίσω. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση για την καθυστέρηση και την αδράνεια όλων αυτών των μηνών. Η κυρία Ζαχαρέα επανέρχεται με συμπληρωματική ερώτηση. Κυρία Γεννηματά, ποια είναι λοιπόν η δικιά σας ρεαλιστική λύση? Πολιτική ένταξης, πολιτική ανεκτικότητας, πολιτική αφομοίωσης? Ριζική αλλαγή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των προσφύγων και των μεταναστών, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και με προστασία των ελληνικών νησιών και των συμφερόντων μας. Και θα πρέπει άμεσα να πάρθει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ανάδειξης επικοινωνιακά των νησιών αυτών, γιατί τώρα κλείνονται τα πακέτα για την επόμενη χρονιά και το πρόβλημα, αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως, θα το βρούμε μπροστά μας. Ευχαριστούμε.